Έπιασαν σκούπες, φαράσια, σακούλες, έβαλαν φόρμες, ενεργοποίησαν μηχανήματα και ξεκίνησαν να αλλάζουν την εικόνα στην παραλία της πρώην Αμερικανικής βάσης, μια ανάσα από την Ιδρύο Κρήτης. Ο λόγος για εθελοντές από το Creta Maris Beach Resort, που σε συντονισμό με την εθελοντική πρωτοβουλία Let's Do It Greece, από το πρωί σήμερα συμμετείχαν με τη δράση αυτή στην Παγκόσμια ημέρα καθαρισμού εξωτερικών χώρων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν το συζητάμε, αλλά για το κριτικό, για τον Έλληνα, είναι αυτονόητο. Ο εθελοντισμός είναι στο αίμα μας. Κάνουμε κι εμείς αυτό που λέει το DNA μας. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα καθαριότητας εξωτερικών χώρων, κάνουμε το χρέος μας. Τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι θα καθαρίσουμε όλο αυτό το χώρο. Κάνουμε την πρώτη κίνηση και πιστεύουμε οι αρμόδιοι αυτοί που είναι να δούνε λίγο την κατάσταση, διότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Εμείς ήρθαμε, θα βάλουμε μια τάξη στα σκουπίδια, θα καθαρίσουμε. Εδώ όμως τα πράγματα είναι επικίνδυνα, είναι σαπημένα τα σίδερα, οι πέρκολες. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε αυτό που είδαμε το καλοκαίρι με την παχέτα σε ένα χωριό, το οποίο λέγαμε μετά ήταν πολύ παλιά. Εμείς το λέμε τώρα, το δηλώνουμε δημόσια. Εδώ ο χώρος είναι επικίνδυνος. Οι αρμόδιοι πρέπει να έρθουν να δούμε τι θα κάνουμε. Η κατάσταση που αντίκρισαν πάντως οι εθελοντές ήταν αποκαρδιωτική. Τόνοι σκουπιδιών, δάση από άγρια χόρτα και μέσα στα δύο εγκαταλελειμμένα κιόσκια, από στρώματα μέχρι ακαθαρσίες. Όλα καθαρίστηκαν και απομακρύνθηκαν με την ευχή, όπως επισημάνθηκε, να μην επαναληφθούν στο μέλλον αυτές οι εικόνες και η εθελοντική προσπάθεια να αποτελέσει την αρχή αναβάθμισης της περιοχής. Θέλουμε τα παιδιά που έρχονται και παίζουν εδώ, οι τουρίστες που περνάνε και βλέπουν αυτό το χώρο, να το κοιτάνε με χαμόγελο κι αυτοί. Οπότε πρέπει να αλλάξει και να γίνει κάτι όμορφο. Εμείς βάζουμε το πρώτο λιθαράκι και περιμένουμε μετά να συνεισφέρουν και οι υπόλοιποι. Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Γιάννης Έγκος, που ήταν παρόν, τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν δράσεις στήριξης από το Δήμο, που όπως διευκρίνησε, ανεξάρτητα από το θολό τοπίο της ιδιοκτησίας και τις αρμοδιότητες στις οποίες η αυτοδιοίκηση μπορεί να προχωρήσει, το επόμενο κιόλας διάστημα θα υπάρξει μέρημνα, προκειμένου να μην αποτελέσει το σημείο αυτό και πάλι σημείο εναπόθεσης σκουπιδιών και περιστασιακής εγκατάστασης ατόμων, που δεν θα επιτρέπει στους πολίτες να το απολαμβάνουν. Οφείλω να ευχαριστήσω και να πω ένα μεγάλο μπράβο στους εθελοντές που σήμερα συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια, στις προσπάθειες των οποίων ο Δήμος Χερσονήσου θα είναι πάντα δίπλα. Παρά τα θολά του διοκτησιακού, ο Δήμος Χερσονήσου, διότι των αρμοδίων υπηρεσιών του, θα μεριμνήσει ούτως ώστε αυτός εδώ ο τόπος τουλάχιστον να μην ξανάρθει στην ίδια κατάσταση. Ελπίζουμε και η πολιτεία και οι ιδιοκτήτες του χώρου να συνδράμουν και το Δήμο και αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση.